Baby, I'm too lost in you. Όλο αυτό που συνέβη με τον μπαμπά σου, πώς πέρασες τη δική σου ψυχοσύνθεση? Ξέρεις, με βλέπεις και διστάζω, γιατί έχω ηχογραφήσει ένα από τα τελευταία μας τηλεφωνήματα. Δεν ήξερα ότι θα είναι ένα από τα τελευταία μας τηλεφωνήματα. Μέσα στις 10 φορές που έβαινε μέσα στη μέρα και γκρίνιαζα και έλεγα «Μα πάλι και που αυτό, κι άσε με επιτέλους» κτλ. Ένα βραδινό που λέγαμε καληνύχτα, το ηχογράφησα. Χτες ήμουν στο τσάκ να το ακούσω. Δεν το έχω ακούσει ακόμα. Και το Μάρτιο θα είναι 3 χρόνια. Ήταν ξαφνικό, όσο ξαφνικό μπορεί να είναι όταν ένας άνθρωπος είναι 82 χρονών, αλλά είναι μια χαρά βέβαια. Υπάρχει πάρα πολύ μέσα στο μυαλό μου ότι τους τελευταίους μήνες από αυτά που είχα συμβεί επαγγελματικά τον στεναχώρεσα πολύ, άρα ότι με κάποιο τρόπο αυτό συνέβαλε. Δεν μπορώ να το χωνέψω αυτό, ενώ καταλαβαίνω με τη λογική ότι δεν είναι έτσι. Και είναι και πολύ ζώρικο να κάνεις κηδεία και να κάθεσαι μόνη σου στις καρέκλες. Νομίζω ότι κάτι δεν έκανα καλά. Αυτό ξέρω ότι ακούγεται περίεργο και θα πει κάποιος 50 χρονών γυναίκα και λέει κάτι τέτοιο. Δεν το διαχειρίζομαι ακόμα. Θεωρώ ότι μπορούσα να είχα κάνει πράγματα να τα δει πριν φύγει. Μου λείπει πάρα πολύ, ενώ είναι πολύ αστείο, διότι δυσανασχετούσα πάρα πολύ όταν με έπαιρνε μέσα στη μέρα. Και με ένα περίεργο τρόπο τον βρίσκω συνεχώς μπροστά μου σε ανθρώπους που έρχονται να μου μιλήσουν για αυτόν.